Γεια σας, καλή φορά. Αναγκαστήκαμε και καταθέσαμε μήνυση σήμερα κατά παντός υπευθύνου του Δημαρχείου, διότι και σήμερα το πρωί εισερχόμενος ένας σπουδαστής στην είσοδο του ΤΕΙ του επιτέθηκε σκύλος και το δάγκωσε και αναγκάστηκε, τον μετακινήσαμε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Είναι, πιστεύω, το 300ο θύμα της επιθέσεως σκύλων. Μπορεί να είναι και πολύ παραπάνω, τόσους έχω υπόψη μου εγώ. Έχουμε ήδη μία λίστα περίπου 10 ατόμων που μαζεύτηκαν μόνο την προηγούμενη εβδομάδα από άτομα τα οποία δέχτηκαν και δαγκώθηκαν από σκύλους, δέχτηκαν επίδεση και δαγκώθηκαν. Και είναι μια κατάσταση η οποία έχει φτάσει στο απροχώρητο, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες που κάναμε να έρθουμε σε επαφή με το Δήμο για να επέμβει και να μαζέψει τα σκυλιά από το ΤΕΙ. Ακούσαμε τα χίλια μύρια. Μας είπαν ότι είναι ιδιωτικός χώρος το Ίδρυμα, το οποίο σε τέτοιες διαδικασίες θεωρώ ότι όχι απλά δεν είναι δημοτικός χώρος, είναι ο πλέον δημόσιος χώρος, είναι ο χώρος ο οποίος μπορεί να προσέλθει πάσης φύσεως Έλληνας ή ξένος ή αλλοδαπός, χωρίς την ουσία να του ζητηθεί τίποτα. Μας ζήτησαν μέχρι και την άρση του ασύλου, για να επέμβει ο Δήμος και να έρθει με την Δημοτική Αστυνομία και με την Ελλάς. Το μόνο που δεν μας ζήτησαν είναι και την άδεια να εισέλθει και ο στρατός. Να φέρει και τα τάγκς ή να φέρει τα F-16. Παρόλα αυτά, την προηγούμενη εβδομάδα, βγάλαμε απόφαση την προπροηγούμενη εβδομάδα, για την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε άρση του ασύλου. Άρση του ασύλου γίνεται, δεν θυμάμαι, ή ξέρω εγώ, γίνεται μόνο σε περιπτώσεις οι οποίες ξεφεύγουν πραγματικά από τα όρια της λειτουργίας ή όταν κινδυνεύει η ζωή των ατόμων από άλλους για εγκληματικές πράξεις. Κάναμε άρση του ασύλου για μία εβδομάδα ολόκληρη και από το Δήμο δεν φάνηκε κανένας. Όταν μάλιστα από τον νόμο, όχι, δεν ζητείτε, ούτε κατά διάνοια δεν απαιτείτε η είσοδος της Δημοτικής Αστυνομίας και της Αστυνομίας. Μάλιστα, φτάσαμε σε σημείο ότι ζητούσαμε από το Δήμο και μας ζητούσαν να στείλουμε ξεχωριστά χαρτιά στη Δημοτική Αστυνομία. Δηλαδή, αυτό είναι ακραίος εμπεγμός. Είναι σαν να έρχεται κάποιος, ζητάει από το ΤΕΙ, κάποια υπηρεσία ζητάει από το ΤΕΙ, από το Ίδρυμα, να γίνει κάτι και να του ζητούμε κι εμείς, ναι, αλλά στείλτε το χαρτί αυτό και στο πρωτόκολλο, όχι ότι αναλαμβάνει το ΤΕΙ την υπόθεση. Μετά το πέρας αυτής της εβδομάδας και μετά και την τελευταία επίθεση, υποχρεωθήκαμε να φτάσουμε στο σημείο να, παρά το ότι είχαμε ειδοποιήσει και τον εισαγγελέα στις 20-12 του προηγούμενου έτους, πριν 2,5 μήνες πριν, περίπου, σήμερα καταθέσαμε επίσημα μήνυση στην αστυνομία, διότι οι εισαγγελείς είχαν δίκες και δεν μπορούσαν να συζητήσουμε το θέμα και περιμένουμε πια αποτελέσματα και καθιστούμε υπεύθυνο τον οποιοδήποτε πια για οτιδήποτε συμβεί. Και επειδή ορισμένοι χαρακτηρίζονται και οικολόγοι και ζωόφιλοι, επειδή εμείς είμαστε στην πραγματικότητα και ζωόφιλοι και οικολόγοι, τους καθιστούμε και υπεύθυνους και για τη ζωή των σκύλων. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, όταν τα πράγματα φτάσουν σε τέτοια ένταση, δεν ξέρουμε τι μπορεί να σκεφτεί ο καθένας και επομένως είναι εν γνώση τους και να αναλάβουν και να λάβουν άμεσα μέτρα. Από εκεί και πέρα, το θέμα θα λάβει τον κανονικό του δρόμο και θα δούμε και τι θα συμβεί. Αφού ο Δήμος δεν ήθελε πια να ασχοληθεί με το θέμα, με κανέναν τρόπο, ας αναλάβει τις ευθύνες του και ας τα βρει με τον εισαγγελέα.